Γεια σας, είμαι η Σμαράγδα και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου, Σμαράγδας Beauty Secrets. Αν σας αρέσει το βίντεο αυτό, κάντε like και εγγραφή πατώντας το καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Το σημερινό βίντεο είναι Supermarket Haul, μόλις επέστρεψα από το Super και πριν τοποθετήσω λοιπόν τα προϊόντα στη θέση τους, θα σας τα δείξω. Πριν ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία, θα ήθελα να μοιραστώ και κάτι ακόμα μαζί σας. Το ηλεκτρονικό περιοδικό Business Woman μου έκανε την τιμή να μου ζητήσει να δώσω συνέντευξη. Φυσικά, ανταποκρίθηκα με μεγάλη χαρά και κάτω στην περιγραφή θα σας έχω το link της συνέντευξης αυτής. Θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον, θα μάθετε κάποια πράγματα για εμένα περισσότερα. Αξίζει λοιπόν να το δείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Προσπαθώ να έχω μαζί μου πάντα σακούλες πολλαπλών χρήσεων και επίσης θέμα συνήθειας τα προϊόντα που είναι ψυγείου τα βάζω πάντα σε μία τσάντα, οπότε και κατευθείαν με το που έρχομαι τα αδειάζω κατευθείαν στο ψυγείο, σε άλλη βάζω τα απορριπαντικά και σε μία τρίτη επιλέγω να βάλω τα τρόφιμα. Καταρχήν θα ξεκινήσω από τα προϊόντα ψυγείου για να τα τοποθετήσω και κατευθείαν στο ψυγείο. Λοιπόν, γάλατα, εγώ σας είπα και άλλη φορά ότι δεν μου αρέσει πάρα πολύ, δεν το πολύ συμπαθώ. Τα παιδιά μου ωστόσο πίνουν πρωί-βράδυ γάλα και γενικά το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ γιατί κάνω κρεμούλα με κάστερ, κάνω ριζόγαλο, κάνω πάρα πολλά φαγητά που μου αρέσει να βάζω σπιτική μπεσαμέλ. Γενικά χρησιμοποιώ πάρα πολύ το γάλα. Εγώ λατρεύω το γιαούρτι και για πρωινό με μίξ ξηρό καρπών και λίγη βρώμη, μέλι, κανέλα. Και γι' αυτό επιλέγω και τέτοιες συσκευασίες για να μπορώ να τις παίρνω μαζί μου στη δουλειά. Δηλαδή αν θα φάω γύρω στις 11 η ώρα κάποια στιγμούλα, θα ήθελα να φάω ένα γιαούρτι με αυτά τα μίξ ξηρό καρπών που σας είπα. Είναι κάτι που και με τονώνει εκείνη την ώρα, μου δίνει δύναμη και φυσικά ό,τι καλύτερο από το να φάω κάποιο άλλο σνακ. Επίσης επιλέγω και τέτοιες συσκευασίες από γιαούρτι, γιατί εκτός ότι το τρώω πάρα πολύ και τα παιδιά το γιαούρτι στο σπίτι, επιδόρυπο γιαουρτιού, κάνω και σπιτικό τζατζίκι με αγκουράκι, άνηθο, ελαιόλαδο και πολύ λίγο σκόρδο. Κάνω δικό μου τζατζίκι και όταν μία με δύο φορές την εβδομάδα τους κάνω σπιτικό γύρο, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, βάζουμε μέσα το τζατζίκι αυτό. Και κάνω και διάφορα dressing με γιαούρτι για να δώσω έτσι άρωμα και γεύση στις σαλάτες και στη μαρουλοσαλάτα και σε πρόκολο κουνουπίδι βάζω πάνω γιαούρτι με ελαιόλαδο και κάποια άλλα μυρωδικά. Και έτσι γίνεται λίγο πιο ιδιαίτερη, λίγο πιο γκουρμέ και μια απλή σαλάτα βάζοντας dressing γιαούρτιου. Κέτσαπ, η αλήθεια δεν την πολύ χρησιμοποιώ, δεν πολύ αγαπώ τις κέτσαπ, μόνο σπάνιες φορές όταν βάζω τα παιδιά λίγο πάνω στις τηγανιτές πατάτες. Συνήθως όμως χρησιμοποιώ τη σάλτσα που φτιάχνω εγώ από το καλοκαίρι σε βάζα. Αυτές χρησιμοποιώ καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτή ξεκάθαρα μόνο για καταδιαστήματα πάνω στις τηγανιτές πατάτες, έτσι για να φύγει η όρεξη αυτή από τα παιδιά. Βέβαια κυρίως χρησιμοποιώ φρέσκο βούτυρο. Όμως πολλές φορές επειδή έχει πιο έντονο άρωμα, μπορεί να βάλω μισό Βιτάμ, μισό φρέσκο βούτυρο, αν κάνω κάποια πίτα, σε κάποιο κέικ και βέβαια σε κάποια γλυκά, όπως θα κάνω σε λίγο μπανόφι, γιατί είχα κάποιες μπανάνες που έχουν οριμάσει αρκετά. Και έτσι, θα χρησιμοποιήσω μπισκότα digestive, θα χρησιμοποιήσω καραμελωμένο ζαχαρούχο και βιτά και θα κάνω ένα πολύ πανεύκολο και πετανόστιμο και πάρα πολύ γρήγορα γίνεται πραγματικά μπανόφι. Και θα φάνε απογευματινό τα παιδιά. Ένα σνακ που επίσης αγαπώ πάρα πολύ και στη δουλειά και για τα παιδιά, για το σχολείο και για τις απογευματινές ώρες είναι τα σίκα, αποξηραμένα σίκα. Ιδανικά τρώω 2-3 για σνακ όπως σας είπα και φυσικά πολλές φορές επιλέγω και δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι ιδανικά και αυτό για σνακ ή πρωινό ή απογευματινό. Ζάχαρη καστανή. Πλέον έχω αντικαταστήσει τη λευκή και ακόμα και στα γλυκά μου χρησιμοποιώ μόνο καστανή ζάχαρη και λατρεύω το καφέ μου πίνοντάς τον με καστανή ζάχαρη, νομίζω ότι είναι έχει πολύ πιο ωραίο άρωμα. Επίσης πήρα ένα πιπέρι, το συγκεκριμένο δεν το έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, αυτό μου το πρότεινε η αδερφή μου, γιατί το είχε δοκιμάσει αυτή και μου είπε ότι στο μήλο έτσι όπως είναι, κατευθείαν είναι φρεσκοτριμμένο το πιπέρι και βγάζει πολύ πιο πολύ άρωμα. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω γι' αυτό. Βέβαια, εντάξει, η πετρούλα είναι πολύ κοκκυρά, οπότε είμαι σίγουρη ότι όντως θα είναι πολύ καλό το προϊόν. Δοκιμάζεται διάφορα κι αυτή. Λοιπόν, καλά, όπως σας έχω πει, λατρεύουμε τα μακαρόνια. Καταρχήν, παίρνεις ριγέ τρικολόρε, αυτές
Τις κάνω σαλάτα. Τις βράζω, όχι πάρα πολύ μαλακά, ούτε όμως και να κρατάνε. Να έχει το ιδανικό βράσιμο το μακαρόνι, δηλαδή το 8 έως 10 λεπτά, γύρω στα 9 λεπτά τα βράζω. Και βάζω μέσα λίγη μαγιονέζα, λίγο γιαούρτι, ψιλοκομμένες πίκλες αγκουράκι, τι άλλο, λίγο κασέρι τριμμένο και πολύ λίγη γαλοπούλα επίσης ψιλοκομμένη. Και όλο αυτό γίνεται μια τέλεια σαλάτα, πάρα πολύ χορταστική, για να συμπληρώσω κάποιο γεύμα. Επίσης, για να τελειώσουμε από τα ζυμαρικά και τορτελίνια, τα συγκεκριμένα είναι της Barilla, είναι τορτελίνια με τρία τυριά, μας αρέσουν πάρα πολύ και συνήθως τα κάνω αυτά με κρέμα γάλακτος, κρυθαράκι. Το κρυθαράκι από τα αγαπημένα μας φαγητά επίσης, εγώ συνήθως το μαγειρεύω με λίγο κρέας στη γάστρα, συνήθως δηλαδή κάνω σάλτσα φρέσκια με κρυθαράκι, κομμάτια κρέας χοιρινό κυρίως, τύπου γιουβέτσι. Και ρύζι. Το 3α είναι από αυτά που παίρνω συνήθως, είναι από τα καλύτερα. Τώρα πήρα το ρύζι Καρολίνα, όταν θέλω να κάνω κάποιο γλυκό όπως το ριζόγαλο, χρησιμοποιώ μόνο το ρύζι Καρολίνα, αυτό το τύπο ρύζιου. Όταν όμως θέλω να κάνω πιλάφι, συνήθως χρησιμοποιώ 2 μεζούρες λευκό ρύζι, 1 μεζούρα κίτρινο και φυσικά το ανάλογο νερό και ό,τι άλλο βάζουμε. Φακές πάντα επιλέγω τις ψηλές, πάλι από την 3α, γενικά ό,τι παίρνω από τη συγκεκριμένα είναι πετανόστιμο. Ξίδι, λοιπόν, ξίδι το παίρνω συνήθως, εκτός όμως από το κλασικό, παίρνω και το λευκό, έχει λίγο πιο έντονο άρωμα, μου αρέσει πάρα πολύ σε κάποιες σαλάτες, κυρίως στο μαρούλι, το χειμώνα. Παίρνω τέτοιου τύπου ξίδι και κάνω εγώ με μουστάρδα, μέλι, λίγο ταχίνι και ελαιόλαδο. Κάνω dressing σαλάτας, όπως άλλες φορές και με γιαούρτι. Το καλοκαίρι παίρνω πάρα πολύ και ξίδι βαλσάμικο. Μου αρέσει πιο πολύ όμως στους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα το χειμώνα προτιμώ να κάνω εγώ τα δικά μου dressing και να χρησιμοποιώ και τα δύο αυτά ταξιδάκια. Αλάτι κλασικά δοκάλας. Λοιπόν, δεν σας έδειξα και αυτές τις πένες. Λοιπόν, πένα ρηγάτε πάλι από την Barilla είναι αυτή. Αυτή είναι η λευκή. Αυτή δεν την κάνω σαλάτα, την τρώμε κανονικά. Όπως τα υπόλοιπα μακαρόνια, συνήθως αυτό το κάνω, το συνοδεύω με κόκκινη σάλτσα ντομάτας. Λοιπόν, και για να τελειώσουμε από τα φαγόσιμα, είναι φαρίνα, είναι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Το ένα είναι από τους μήλους του Αγίου Γεωργίου, το άλλο είναι γιώτιση. Και τα δύο τα έχω χρησιμοποιήσει και τα δύο μου αρέσουν. Από αυτά θα χρησιμοποιήσω για να κάνω κέικ. Θα τα χρησιμοποιήσω για να κάνω κάτι υπέροχα κουλουράκια που έχω κάνει με το press roll της Tupperware. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή, πάρα πολύ νόστιμη. Θα σας έχω link τη συνταγή κάτω στην περιγραφή, να το δοκιμάσετε και αυτό. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες αγορές που αφορούν τα προϊόντα καθαριότητας. Και τώρα κάποια από τα καθαριστικά που ψώνισα. Λοιπόν, δεν χρειάστηκα αυτή τη φορά απορριπαντικό πλυντήριο ρούχων, δεν χρειάστηκα μαλακτικό, είχα πάρει αρκετή ποσότητα την προηγούμενη φορά. Βέβαια, εάν θέλετε, θα σας έχω κάτω στην περιγραφή και αυτό το link με το προηγούμενο supermarket haul, για να δείτε κάποια καθαριστικά που χρησιμοποιώ. Τώρα, χρειάστηκα κρεμοσάπουνο, χρησιμοποιώ κατά διαστήματα τα αντιβακτηριδιακά Dettol, έχω μία συσκευή, είναι μία αυτόματη συσκευή, προσθέτεις το Dettol μέσα και περνώντας το χέρι πέφτει η ιδανική ποσότητα κρεμοσάπουνου. Τώρα λίγο με το COVID και με αυτά προσέχουμε λίγο περισσότερο, χρησιμοποιούμε αντιβακτηριδιακά καθαριστικά, πολύ τακτικό πλύσιμο χεριών φυσικά. Και πάλι από τη σειρά της Dettol, το συγκεκριμένο είναι απολυμματικό καθαριστικό πλυντηρίου. Κατά διαστήματα χρησιμοποιώ κάποιο τέτοιο, βέβαια όχι πολύ τακτικά, μια φορά στο τρίμηνο περίπου, βάζω την ποσότητα του υγρού αυτού απορυπαντικού μέσα στο πλυντήριο και κάνουμε μία πλύση στους 60 βαθμούς χωρίς να βάλουμε ρούχα και έτσι καθαρίζει πάρα πολύ καλά και το πλυντήριο και τα φίλτρα
και τα μικρόβια, γιατί ό,τι υπάρχει μέσα στον κάδο, όλα αυτά μεταφέρονται στα ρούχα μας. Και επειδή πάρα πολλά ρούχα τα πλένουμε σε χαμηλές θερμοκρασίες, 30-40 βαθμούς, κατά διαστήματα καλά είναι να κάνουμε μια καλή πλύση στους 60 βαθμούς, για να βοηθήσουμε και το πλυντήριο σαν αντιμικροβιακή δράση και φυσικά στο να καθαρίσουν όλα τα φίλτρα του. Λοιπόν, επίσης καθαριστικό αλάτων και εσπρεσιέρας. Κάποια στιγμή, επειδή σας έχω πει ότι χρησιμοποιώ εσπρεσιέρα, είδα ότι λίγο χρειαζόταν κάποια περιποίηση, οπότε χρησιμοποίησα το συγκεκριμένο, είναι Dr. Beckman. Η αλήθεια είναι ότι στο βραστήρα μου χρησιμοποιώ ξύδι για να το καθαρίσω, δηλαδή βάζω μια ποσότητα ξυδιού, το αφήνω λίγη ώρα και μετά πετάω 4-5 φορές στο νερό, πραγματικά γίνεται πεντακάθαρος. Όμως για την εσπρεσιέρα χρησιμοποίησα ειδικό απορρυπαντικό, ειδικό καθαριστικό αλάτων, βέβαια είναι πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ αποτελεσματικό. Μετά τη χρήση τους, ιδανικά να ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε πολλές φορές να αφήσετε να περάσει καθαρό νερό από την εσπρεσιέρα ή την καφετιέρα, αλλά σίγουρα δουλεύει αλλιώς η μηχανή μετά. Λοιπόν, γυαλιστικό για το πλυντήριο πιάτων, είτε η ταμπλέτα που χρησιμοποιώ έχει γυαλιστικό ήδη, είτε όχι, που συνήθως έχουν οι περισσότερες, πάντα βάζω γυαλιστικό και στη θήκη, στην θήκη του πλυντήριου που ζητάει το γυαλιστικό της, και επίσης για το πλυντήριο πιάτων ειδικό αλάτι, και αυτό αφήνεις. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά εμείς εδώ στην πόλη μας έχουμε πάρα πολύ σκληρό νερό, έχει αρκετά άλατα, οπότε φροντίζω να περιποιούμε τις ηλεκτρικές συσκευές, όπως και το πλυντήριο πιάτων, όπως και το πλυντήριο ρούχων, γιατί μαζεύουν αρκετά άλατα πραγματικά. Λοιπόν, εκτός από το βαθύ καθάρισμα που κάνουμε μια φορά την εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα κατά διαστήματα σίγουρα περνάω με σουίφερ, με πανάκι σουίφερ, τις επιφάνειες, όπως και να έχει τόσα άτομα, τόσα με τα παιδιά μπαίνουν, βγαίνουν εμείς, ρούχα, όλα αφήνουν σκόνη. Πολλές φορές καθαρίζω το σπίτι, φεύγουμε, μπορεί να λείψουμε μια εβδομάδα και όταν γυρίζω όλα φροντίζω πάντα πριν φύγω να είναι τα πάντα τακτοποιημένα. Και όταν έρχομαι, πώς μπαίνει σκόνη σε κλειστό σπίτι και βλέπει σε κάποια σημεία ότι μπορεί να έχει σκόνη, εκεί είναι που τρελαίνομαι. Λέω, είναι δυνατόν. Και κλειστό το σπίτι και όλα πεντακάθαρα τα άφησα πριν φύγω και πάλι μπορεί λίγη σκόνη να βγει. Ειδικά εμείς που είμαστε λίγο πιο προς την εξοχή, έχει κάποιες περιόδους, κάποιες εποχές λίγο περισσότερη σκόνη κιόλας. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν το έχω δοκιμάσει. Πήρα να το δοκιμάσω πρώτη φορά. Είναι καθαριστικό πιάτων. Συνήθως το βάζω στο πλυντήριο, όμως μου άρεσε πάρα πολύ η συσκευασία, είπα να το δοκιμάσω το συγκεκριμένο. Αγνώτης λέει, Disp Swap, και γράφει ότι είναι για baby, είναι για βρεφούλια. Και επειδή θέλω να προσέχω λίγο, ειδικά τα πιάτα, κατσαρολάκια κτλ, πάρα πολύ καλό πλύσιμο, πάρα πολύ καλό ξέπλυμα, είπα να δοκιμάσω και να χρησιμοποιήσω και το συγκεκριμένο. Λοιπόν, επίσης για το πλυντήριο ρούχων, είναι σόδα πλύσεως, η συγκεκριμένη λέει ότι χρησιμοποιείται και σε λευκά και σε χρωματιστά. Εγώ βέβαια βάζω σόδα πλυντηρίου κυρίως όταν πλένω λευκά, αλλιώς βάζω ταμπλέτες πλυντηρίου συμπλήρωμα στο πλυντήριο. Αυτήν όμως τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ όταν πλένω λευκά, βάζω επαρκή ποσότητα. Γενικά μου αρέσει τα λευκά να τα πλένω και σε μεγάλη θερμοκρασία και με ενισχυτικά πλυντηρίου και με τη σόδα, γιατί πραγματικά βγαίνουν μετά κατάλευκα και το λατρεύω αυτό. Και επίσης πήρα και τις σακούλες αυτές. Λοιπόν, είναι απλή σακούλα λεπτή διαφανής για τους κάδους απορριμμάτων, η οποία όμως μου σχοβολάει βανία. Μυρίζει πάρα πολύ όμορφα, πολύ διακριτικά. Έχει 30 σακουλίτσες η κάθε συσκευασία, πήρα 2 γιατί στα μπάνια, στην κουζίνα, πάντου χρειάζεται μια σακουλίτσα τέτοια. Και τώρα πρέπει όλα αυτά να τα βάλω στη θέση τους και να κάνω και τον πανόφι στα παιδιά μου όπως τους υποσχέθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε παρέα στο βιντεάκι μου, θα χαρώ πάρα πολύ να δω τα σχόλιά σας και θα τα πούμε πολύ σύντομα με νέο βιντεάκι. Πολλά φιλιά!